Η καραντίνα μας έχει καταστρέψει. Αξίριστος, ακούρευτος, αλλά ένα ακόμα unboxing βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Καλησπέρα σε όλους και κυρίως όλες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Και σήμερα έχουμε κάτι πρωτόγνωρο για το κανάλι για ακόμα μία φορά. Όπως θυμάστε, πριν ένα μήνα και κάτι έκανε επιτέλους το λεγόμενο streaming PC. Το PC που θα στριμάρει και το gaming PC θα παίζει, τα θυμάστε. Εδώ και ένα μήνα και κάτι στριμάρουμε κανονικότατα, χωρίς κανένα θέμα και τα σχετικά επιτέλους. Και αν θυμάστε καλά, στο streaming PC είχα βάλει τη μαμά την ψύχτρα. Παρένθεση σε αυτό το σημείο, το streaming PC δεν ζορίζεται καθόλου. Η 1050 Ti που έβαλα εν τέλει μέσα, άμα θυμάστε ένα βλογκάκι, επίσης δεν ζορίζεται. Ο επεξεργαστής, ο 10%, επίσης δεν ζορίζεται και δεν έχει και θέμα στις θερμοκρασίες με τη μαμά, την ψύχτρα, γιατί απλά μεταδίδει την εικόνα. Για να κλείσω την παρένθεση, δεν έχω κάποιο θέμα στις θερμοκρασίες, αλλά η Arctic μου έστειλε αυτήν εδώ την ψύχτρα και νομίζω πως είναι η καλύτερη budget αερόψυξη στην αγορά. Μιλάω για την Freezer 34 eSports, βγαίνει έτσι αυτό το μοντέλο και βγαίνει και το Duo. Το Duo είναι με δύο φανάκια, μπρος και πίσω. Μιλάμε για μια αερόψυξη, δεν έχουμε RGB, δεν είναι υδρόψυξη, πολύ απλή και λιτή, νομίζω πως είναι η συσκευασία από μέσα και αυτό το κάνει για να έχει χαμηλό το κόστος. Για ποιο λόγο είναι τόσο χαμηλή η τιμή, θα το ανακαλύψουμε τώρα μαζί. Πρώτον και κυριότερο, εδώ σου δίνει ένα QR code. Με αυτό το QR code το σκανάρεις με το κινητό σου και σου βγάζει το user manual. Που σημαίνει τι θα πει αυτό, ρε Στρατέλη, ότι έχει γλιτώσει με χαρτούρες μέσα, με τέτοια user manual και τα σχετικά και ρίχνει ακόμα παραπάνω το κόστος, γιατί μην ξεχνάμε ότι και τα χαρτιά θέλουν κάποια έξτρα χρήματα. Συνεχίζουμε προς τα μέσα, συναντάμε ένα κουτάκι. Το κουτάκι αυτό τώρα τι λογικά θα μας έχει τις βίδες για τη συνδεσμολογία. Ωραία, ανοίγει έτσι. Και έχουμε εδώ τις βίδες για τη συνδεσμολογία και φυσικά η ψύχτρα μας είναι για M4 πλατφόρμα AMD, τηλεοπτικά και όμορφα, και φυσικά για πάρα πολλά socket της Intel και πιο συγκεκριμένα τα για socket 2066, 2011, 1155, 1151, 1150 και το καινούριο μας το socket το 1200. Εδώ έχουμε τις βίδες για τη συνδεσμολογία, θα μπει σε Intel, οπότε θα χρειαστούμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Okay. Και πάμε να βγάλουμε και την ψύχτρα, αυτό είναι το κουτί. Και αυτή εδώ είναι η αερόψυξή μας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο μέσα. Στο κουτί μας αναγράφει ότι η συγκεκριμένη, αν κουμποθεί πάνω σε έναν 2700X, έχει σχεδόν και 20 βαθμούς πιο κάτω από τη μαμά ψύχτρα του 2700X. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό για κάποιους από εσάς που ναι μεν φτιάξατε το PC με έναν Ryzen 3, 5 και 7. Πήγατε στη μαμά την ψύχτρα της AMD που επίσης είναι εξίσου καλή, αλλά χρειάζεται ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γι' αυτό είναι αυτή εδώ η ψύχτρα. Το φανάκι είναι 120, μια χαρά κάνει τη δουλειά του, δεν χρειαζόμαστε νομίζω κάτι παραπάνω. Οι ταχύτητες του ανεμιστήρα κυμαίνονται από τα 200 μέχρι και τα 2100-2200 RPM και φυσικά μιλάμε για μια αλουμινένια ψύχτρα και την κάνει πολύ στιβαρή και πολύ premium στο μάτι, δηλαδή δεν πιάνεις κάτι το πλαστικό. Το πολύ θετικό. Γιατί κάποιοι από εσάς δεν έχετε πάστα. Σας το πήγατε σε κάποιον τεχνικό, σας έβαλε πάστα, σας έκανε και δεν γνωρίζετε από πάστα. Γι' αυτό η Arctic σας δίνει μέσα μια πάρα πολύ καλή πάστα της MX4, τη βλέπετε εδώ πέρα, με την οποία θα απλώσετε πάνω στο σημείο της αερόψυξης. Δεν έχει κάτι άλλο το κουτί, αλλά έχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γράφει μπροστά για να το βλέπουμε. 10, ναι, καλά άκουσες, 10 χρόνια εγγύηση. Κάτι το οποίο είναι
τρομερό και το καταλαβαίνετε. Μιλάμε ότι αυτή η ψύχτρα κάτι να σας πάθει. Μιλάμε για 10 χρόνια εγγύηση. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία βγάζει ένα προϊόν το οποίο το εμπιστεύεται πάρα πολύ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον σε ένα ευαίσθητο θέμα που είναι η ψύξη του επεξεργαστή μας και νιώθει άνετα με τα 10 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί ψύξη μιλάμε. Αυτά δεν θα χρονοτριβήσω άλλο. Θα φέρω το κουτί, να βγάλω τη μαμά την ψύχτρα, να βάλω την ψύχτρα αυτή και να δούμε τι θερμοκρασίες έχουμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καθαρίσεις την προηγούμενη πάστα που είχε τοποθετηθεί στον επεξεργαστή, αλλά εγώ θα σας δείξω έναν πολύ εύκολο και έναν τον οποίο μπορούμε να τον έχουμε πανεύκολα μέσα στο σπίτι μας όποιος πίνει καφέ. Είναι ένα φιλτράκι από γαλλικό καφέ. Παίρνεις εδώ το φίλτρο και απλά καθαρίζεις μη τυχόν. Λοιπόν, ένα μάθημα. Πάμε και βάζουμε την καινούρια ψύχτρα με καινούρια πάστα πάνω στην παλιά την πάστα. Delete, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, το διαγράφουμε. Πρώτα καθαρίζουμε καλά και μετά τοποθετούμε ανάλογα και την αερόψυξη, υδρόψυξη κλπ. Την καινούρια μας πάστα. Οπότε πάμε να καθαρίσουμε τον επεξεργαστή μας. Δείχνει καθαρό, καθαρίσαμε την μπάστα, την μαμά του Intel και πάμε να τοποθετήσουμε τώρα πίσω αυτό. Αυτό η αλήθεια δεν ξέρω πώς λέγεται. Θέλω να μου βοηθήσετε κάτω στα σχόλια να μου πείτε πώς λέγεται. Ουσιαστικά όμως αυτό κουμπώνει από την πίσω πλευρά ώστε να έρθει μετά η ψύχτρα και να κουμπωθεί πάνω σε αυτό και να σφιχτεί. Βάλαμε από πίσω αυτό το πραγματάκι ώστε να μπορέσει να κουμπωθεί. Ωπα ρε, θα μας φύγουν οι βίδες. Η αερόψυξή μας πάνω στο κουτί. Και πάμε να περάσουμε να βάλουμε την πάστα. Σε παρακαλώ μην κουνιέσαι. Έχουν κουμπωθεί τα πάντα για την ψύχτρα και θα πάρουμε εδώ την MX4 που μας δίνει μέσα και θα την απλώσουμε εδώ κατά σειρά. Εντάξει. Θα κλείσω από εδώ πέρα το βίντεο για να σας πω δύο πραγματάκια που λίγο με πέδεψαν. Έβγαλα την μαμά την ψύχτρα, έβαλα την ψύχτρα μας, 4 βιδούλες για να κουμποθεί πάνω στη μητρική και 2 βιδούλες για να κουμποθούν τα 2 το πλαστικά που θα έμπαιναν και τα σχετικά. Okay, δεκτό. Πανεύκολο και τα σχετικά. Το κομμάτι που εμένα προσωπικά με ζόρισε κακοφάνη με τα σιδεράκια που κούμποναν πάνω στην ψύχτρα και αυτομάτως κλείδωναν μετά το φανάκι. Ότι για να κάνεις αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι τα κλειψάκια πάνω στην ψύχτρα. Okay, είναι πάνω στην ψύχτρα. Η ψύχτρα να έχει κουμπωθεί πρώτα, να έχουν βιδωθεί όλες οι βίδες που κουμπώνουμε πάνω στη μητρική, 4 βίδες μας, και μετά να πάρεις το φανάκι και να το βάλεις πάνω στην ψύχτρα. Εμένα το δικό μου το κουτί δεν είναι και το υπέρ άνετο σε μέγεθος από πάνω. Από κάτω έπρεπε να βγάλω την κάρτα. Οπότε με δυσκόλεψε σε αυτό το κομμάτι για να βάλω ξανά το φανάκι. Γιατί αν είχες εξ αρχής το φανάκι, δηλαδή κούμπωνες την ψύχτρα μαζί με το φανάκι, δεν θα μπορούσε μετά να βιδώσεις τις βίδες που κούμπωναν πάνω στη μητρική. Οπότε καταλαβαίνετε το φανάκι έπρεπε να βγει όπως και δίποτε. Αλλά αυτό είναι ένα αρνητικό που ήταν στο δικό μου τον υπολογιστή, με τα δικά μου τα χέρια και τα σχετικά. Σε εσάς ένα πιο μεγάλο κουτί, με πολύ πιο άνεση στα χέρια, γιατί εγώ ξέρετε δεν είναι και το φόρτε μου οι μικροτεχνίες, να μην τον δυσκολέψει το. Οκ, okay, κράτησε χαμηλό το budget, αλλά θεωρώ ρε παιδιά ότι κάποιους που θέλουν plug and play, δηλαδή πανεύκολο, χωρίς να παιδευτούν, λίγο αυτό το κομμάτι θα τους ζορίσει. Όχι πολύ, απλά καταλαβαίνετε. Αυτά είχα να πω στο κομμάτι αρνητικά.
Και πάμε τώρα στις αποδόσεις. Σε idol μορφή πέσαμε από τη μαμά την ψύχτρα στην freezer γύρω στους 7 πόντους. Δηλαδή μείον 7 βαθμούς Κελσίου σε απλή μορφή. Επίσης στο Cinebench που έτρεξα τεστ είδα παραπάνω σκορ με την ψύχτρα μας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Το real time στο sensor test, η max θερμοκρασία που είδα, θα το δείτε, θα σας πετάξω και σε φωτογραφίες, και στους 4 πυρήνες, τετραπύρινους 8 threads είναι ο συγκεκριμένος, ήταν γύρω στα 65,5, 66, 64, εκεί ήταν οι max θερμοκρασίες που είδαμε σε ένα πολύ βαρύ τεστ που το έτρεξα επί ώρα, να δω τι θερμοκρασίες θα μου βγάλει. Max είδα αυτούς τους βαθμούς. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί επί πόση ώρα ο υπολογιστής ήταν στο 100% και έβγαλε μια max θερμοκρασία γύρω σε αυτούς, 65 με 66 βαθμούς Κελσίου, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Η αλήθεια είναι πως game δεν το έτρεξα, γιατί στο συγκεκριμένο PC είναι το streaming PC μου, οπότε δεν το έχω και με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, αλλά και με κάποιο παιχνίδι. Θεωρώ πως σε ένα πολύ 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 βαρύ game δεν θα ξεπεράσει τους 60 βαθμούς Κελσίου, γιατί σας το λέω με σιγουριά αυτό εδώ πέρα. Ο δικός μου υπολογιστής επίσης, για να καταλάβετε, είναι με ένα φανάκι μόνο. Στην πίσω όψη του κουτιού, η ψύχτρα μας. Αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι με δύο φανάκια, δηλαδή τη ψύχτρα μας και ένα ακόμα που είχε το κουτί, έχουμε αυτές εδώ τις θερμοκρασίες. Για μια τιμή που μπορείτε να το βρείτε και στα ελληνικά καταστήματα, αλλά και από το official site της Arctic, θα το αφήσω κάτω το link στο description, για μια τιμή γύρω σε 33, 34, 35 ευρώ που κυμαίνεται στην αγορά, οι αποδόσεις που μπορείς να πάρεις είναι τρομερές, είναι full budget. Τι έχει να ζηλέψει από άλλες ψύχτρες? Το RGB, που έχει βγει εδώ και κάποια χρόνια. Μέχρι εκεί, παιδιά. Και δεν μπορώ να πω πως έχουμε να κάνουμε με φθηνά υλικά. Μιλάμε για αλουμίνιο. Η ψύχτρα είναι με αλουμίνιο. Ερχόταν μέσα στο κουτί με πολύ καλή πάστα. Εντάξει, το φανάκι είναι πλαστικούρα και χωρίς RGB, αλλά μέχρι εκεί. Για 35 ευρώ από ελληνικά καταστήματα παίρνετε μια οικονομική πρόταση, αλλά αυτομάτως πάρα πολύ καλή. Θα δείτε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, είτε από την Intel πλατφόρμα, άμα έχετε την μαμά της Intel, είτε από την Stock, τη μαμά της AMD, κάποιου επεξεργαστή. Οπότε, ποια είναι η γνώμη μου για αυτή την ψύχτρα? Θα είμαι ειλικρινής. Απόδοση, πολύ χαμηλή τιμή στην αγορά, εύκολη εγκατάσταση, καλή ποιότητα στα υλικά μας. Προσέξτε με λίγο, 10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Το μόνο αρνητικό, ξαναλέω, ήταν με τον τρόπο εγκατάστασης, το τρόπο να κουμπώσουμε, πώς θα το κουμπώσουμε το φανάκι στην ψύχτρα μας. Αυτό μπορεί να κάνει αποκλειστικά και με εμένα και με τα χέρια μου και με το μικρό κουτί, αλλά ξαναλέω, είναι λίγο ζώρικο για να το βάλει κάποιος το φανάκι πάνω στην ψύχτρα. Λίγο προσοχή και επιμονή. Αυτά είναι μια πάρα πολύ καλή ψύχτρα. Την προτείνω σε όλους σας. Για οτιδήποτε άλλο θα το βρείτε κάτω στο description για την αγορά της. Αυτά, σπάστε το κουμπί, το like, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι, χτυπήστε την καμπάνα για να μην χάνετε κανένα από τα καινούργια βίντεο. Και αυτά, μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι και κυρίως όλες καλά.